Το Αθλητικό Σωματείο Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορινθίας διοργάνωσε για ακόμη μία φορά άρτια το 35ο Rally Sprint Κορίνθου, που αποτέλεσε τον 4ο και προτελευταίο γύρο του κυπέλου Rally Χώματος 2015. Τα 38 πληρώματα που συμμετείχαν στον αγώνα του διημέρου 7 και 8 Νοεμβρίου προσπάθησαν για το καλύτερο στη γνωστή ειδική διαδρομή Κλένια, που είχε μήκος 11,85 χιλιόμετρων και πραγματοποιήθηκε 3 φορές. Ο καλός καιρός βοήθησε ώστε αρκετοί θεατές να βρεθούν στην ειδική διαδρομή για να χειροκροτήσουν τα περάσματα των 38 αγωνιστικών αυτοκινήτων. Νικητές στο 35ο Rally Sprint Κορίνθου αναδείχθηκαν οι Γιώργος Φιλιππίδης Λεωνίδας Μαχαίρας με Mitsubishi Lancer Evo 1 της γενιάς, που ήταν το ταχύτερο πλήρωμα σε όλα τα περάσματα. Μάχη όμως είχαμε για τη δεύτερη θέση μεταξύ τον Γιάννη Μπαντούνα Ηλία Παναγιωτούνη με Mitsubishi Lancer Evo 6 της γενιάς και Κωνσταντίνο Χαλιβελάκη Μάριου Τσαούσογλου με Mitsubishi Lancer Evo 1 της γενιάς. Νικητές αυτής της μάχης αναδείχθηκαν οι Μπαντούνας Παναγιωτούνης με διαφορά μόλις 0,67 δευτερολέπτων, που είναι ενδεικτική της έντασης του συναγωνισμού με τους Χαλιβελάκη Τσαούσογλου. Στην τέταρτη θέση της κατάταξης τερμάτισαν οι Διονύσης Πανός, Σωτήρης Γκότοβος, Σουμπαρού Ιμπρέζα Σπέξε, που είχαν τη δική τους μάχη με τους Γιώργο Κλουβάτο, Ανδρέα Βλαχογέννη με Mitsubishi Lancer Evo 1 της γενιάς, η οποία έληξε υπέρ του πληρώματος του Σουμπαρού Ιμπρέζα για 7,43 δευτερόλεπτα. Την εξάδα της γενικής κατάταξης συμπλήρωσαν οι Αναστάσιος Ντεβές Γιάννης Φουντούλης με Σουμπαρού Ιμπρέζα. Όμως πλούσιο θέαμα προσέφεραν και αγωνιζόμενοι με τα δικίνητα αυτοκίνητα της κατηγορίας F2. Νικητές στην κατηγορία αναδείχθηκαν οι Γιάννης Μποζονέλος, Βαγγέλης Παναρίδης με Ford Escort, που κέρδισαν τόσο την κατηγορία Ε, όσο και την Ε11 με το γνωστό πισωκίνητο και ιδιαίτερα δημοφιλές αυτοκίνητο. Πρώτη στην κλάση Α8Ε8 με Mitsubishi Evo 6 της γενιάς ήταν ο Γιάννης Μπαντούνας με τον Ηλία Παναγιωτούνη. Για την κλάση Α6Ε6 με Hyundai Accent, Γιάννης Γιώτης Νίκος Κόντος. Για την κλάση Α5Ε5 με τον Γιώτα Γιάρης, ο Θεόδωρος Τσάκαλος με τον Απόστολο τον Κοντρώνη.
πρώτη θέση γενικής. Ήταν δύσκολα, υπήρχε συναγωνισμός. Ναι, υπήρχε συναγωνισμός. Ήταν 10-11 νομίζω τετρακίνητο, οπότε ξέρουμε ότι θα έχει ωραίο συναγωνισμό σήμερα. Πολύ ωραία ειδική. Πάντα μου άρεσε η Κλένια και τώρα με αυτή τη μορφή που έχουν βάλει τα καινούργια χιλιόμετρα δεν τα είχα ξαναπεράσει. Γενικά πολύ ευχαριστημένη. Θέλαμε λιγάκι εξοικείωση με τον Λεωνίδα γιατί δεν είχαμε κάτσει μαζί στο χώμα. Και το αυτοκίνητο, επειδή δυστυχώς φέτος το χώμα δεν μας έχει κάτσει πολύ καλά, δεν έχουμε κάνει είχαμε χιλιόμετρα. Ναι, ουσιαστικά και στον πύργο μείναμε και μετά στη Λαμία τα κάναμε λίγο θάλασσα όλα με το αυτοκίνητο. Οπότε δεν είχα κάνει καθόλου χιλιόμετρα στο χώμα. Οπότε θέλαμε λιγάκι να δουλέψουμε, να ξεσκουριάσουμε. Τελειώσαμε για φέτος ή έχουμε άλλο ένα αγώνα? Δεν ξέρουμε, μάλλον έχουμε τελειώσει και να δούμε από του χρόνου τι γίνεται. Μπορεί να μας αρέσει πολύ η Κινέτα σαν ειδική, αλλά δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να την κάνουμε. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Πρώτο στην F2 και στην Y11. Υπήρχε συναγωνισμός αρκετός? Υπήρχε, ναι. Ευχαριστηθήκαμε σήμερα. Ήταν πολλά τα escort, πολύ η Y11. Όλα καλά. Πώς τα είδες? Ωραία ειδική, γρήγορη. Καλά. Λίγο ταλαιπωρία για εσάς για την φορά. Αλλά δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Πάρα πολύ καλά. Εκεί κέρδισε το escort. Στην άλλη φορά είναι δυνατό, είναι καλό. Τελειώσαμε για φέτος? Όχι, θα έχουμε και την Κινέτα. Οπότε συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστώ. Για την F2 και την Y11 και θα σας χαρούμε και εκεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.